σήμερα. Πάντως αυτό είναι μια πρώτη φορά στην Κορινθία, αυτό είναι καλό. Τώρα ξεκινήσαμε έτσι κι αλλιώς. Αυτή η δραστηριότητα συγκεκριμένη της Εθνικής Ενότητας ξεκίνησε πριν από 1,5 μήνα. Και ένας από τους πρώτους νομούς που επισκεφθήκαμε και θέλαμε να επισκεφθούμε είναι η Κορινθία. Για πολλούς λόγους. Πάρα πολλούς λόγους. Επειδή εδώ είχε πάντα υψηλά ποσοστά κάθε πατριωτική κίνηση, είναι ένας νομός ο οποίος μας ενδιαφέρει και θέλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έχουν μείνει πιστοί σε εκείνο το οποίο πίστευαν από μικρά παιδιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας συγκινεί, γι' αυτό και ξεκινήσαμε από τους νομούς αυτούς και πρώτα απ' όλα την Κορινθία. Ο κ. Μπαλτάκος, γιατί δεν συμβαδίζει με κάποιο άλλο κόμμα και πάει με τον κ. Κατζαφέρη, ρωτάει ένας πολίτης. Γιατί υπάρχει κόμμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα συγκεκριμένο, το οποίο βρίσκεται λίγο σε ύπνους, θα μπορούσα να πω, αφού δεν είναι στη Βουλή, αλλά υπάρχει ένας κομματικός μηχανισμός, ο οποίος είχε επιτύχει πολύ ψηλά ποσοστά στο παρελθόν. Πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να οργανωθούν και πάλι, να συγκεντρωθούν. Οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες τώρα από την προηγούμενη φορά που είχαν πετύχει τα ποσοστά εκείνα. Άρα λοιπόν ήταν απαραίτητο να συνεργαστούμε με τον κύριο Καρατζαφέρη. Και εκείνος αυτό ήθελε και εγώ αυτό ήθελα. Αυτό είναι. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή το πολιτικό γίγνεσθε στην Ελλάδα? Πολιτικό γίγνεσθε στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Υπάρχει η Τρόικα, η οποία αποφασίζει για τα πάντα. Τι νόμοι θα ψηφιστούν, τι γραμμή θα ακολουθήσει μια κυβέρνηση, αν θα είναι με το ευρώ ή εναντίον του ευρώ, όλα αυτά δυστυχώς. Θα βλέπουμε, το ναι έγινε όχι. Ναι, ακριβώς. Αυτό λέω και εγώ, ότι δεν είναι θέμα τόσο πολιτικού γίγνεσθε, όσο δηλαδή οι ελληνικές κυβερνήσεις ακολουθούν ακραία μνημονιακές πολιτικές και δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να υπακούν στις επιταγές της Τρόικα ή των θεσμών, όπως σου λένε τώρα, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν πρόκειται να έχουμε πολιτικό γίγνεσθε αυτοτελές, γιατί η χώρα έχει χάσει την εθνική της κυριαρχία. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε. Πώς μπορεί να αποκτήσει αυτό? Αυτό θα σου πω. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε είναι η χώρα να αποκτήσει και πάλι την εθνική της κυριαρχία. Γι' αυτό και τονίζουμε και λέμε σε όλους τους τόνους ότι θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η πιθανότητα επιστροφής στη δραχμή, διότι το εθνικό νόμισμα βοηθάει στην επανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας. Δεν είμαστε κι εμείς οι ίδιοι βέβαια αν αυτό είναι σωστό, αλλά δεν είναι κανείς βέβαιος και για το αντίθετο. Μέχρι τώρα ακούμε δόγματα του τύπου να είμαστε στο ευρώ, να είμαστε στην Ευρωζώνη, αλλά κανείς δεν εξηγεί εάν αυτό είναι σωστό για τον απλό Έλληνα πολίτη. Ο οποίος απλός Έλληνας πολίτης επτόχευσε με το ευρώ, δεν επτόχευσε με τη δραχμή. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο εμείς ζητάμε και θέλουμε, και αν δεν γίνει θα το κάνουμε εμείς οι ίδιοι, είναι μια σοβαρή και περιστατωμένη μελέτη, μήπως η χώρα θα ευνοεί το με την επιστροφή στη δραχμή. Και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, έτσι ώστε να μην φυγεί ο μέσος Έλληνας. Εχθές ψηφιστήκαν μια και έξω όλα, το γνωρίζετε πολύ καλά από εμάς. Ναι. Τι βλέπετε θα γίνει, γιατί όπως βλέπετε είδαν τα δώσαν όλα εχθές. Τελευταία μέρα σχεδόν τα δώσαν όλα για να πάρουν τα 7 δις, τα 10 δις. Αυτό είναι κάτι το οποίο ψηφίστηκε και η ψηφοφορία είναι το ένα βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι η εφαρμογή. Όταν τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν, ο κόσμος θα καταλάβει πόσο βαριά είναι, πόσο ασήκωτα είναι, και τότε θα αντιληφθούν ακόμα και εκείνοι οι οποίοι τώρα αμφιβάλλουν ότι η μνημονιακή πολιτική δεν μπορεί να σταθεί άλλο. Δηλαδή δεν πάει άλλο με αυτή την πολιτική η οποία ακολουθείται επί 6 χρόνια, χωρίς η χώρα να έχει βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Διότι αν δεν βγήκε στα 6 χρόνια, γιατί να βγει στα επόμενα? Στην Κορινθία έχετε στελέχη, είδαμε τον κύριο Κοσμά που είναι από τους αξιόλογους ανθρώπους και το σέβεται σχεδόν όλη η Κορινθία. Έχουν και άλλα στελέχη στην Κορινθία που... Τα στελέχη της Κορινθίας τα γνωρίζω μόλις τώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αυτός είναι και ο σκοπός της επίσκεψης εδώ. Η γνωριμία με τα στελέχη και η επανοργάνωση όλων των κομματικών δομών που υπήρχαν πριν. Θα κάνετε και άλλο επίσκεψη στην Κορινθία? Ασφαλώς και θα κάνετε. Σε άλλους νομούς τώρα. Θα πάμε σε όλους τους νομούς, αλλά στην Κορινθία ασφαλώς και θα επανέλθουμε.